στις παραλίες με τον απαραίτητο εξοπλισμό υλουόμενοι. Αναγκαστικά θα παίρνουμε από το σπίτι μας. Η ψάθα, καφεδάκι. Πάτε και στην παραλία, οπότε δεν πήγαινα σε κάποια οργανωμένη πλάς να έχει καφετέρια. Έπαιρνα από το σπίτι την πετσετούλα μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Πιο πολύ φέρνω από το σπίτι, εντάξει. Άλλοι φέρνουν, καθούνται στον ήλιο, ανάλογα. Ναι. Οι διαδικασίες στην κτηματική υπηρεσία και το Δήμο Πατρέων για την έκδοση των αδειών και τη χρήση υγειαλού καθυστερούν χαρακτηριστικά παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις των υπευθύνων. Έτσι, χάνεται το τριήμερο για τους επαγγελματίες των παραλιακών καταστημάτων, αφού δεν θα μπορούν να τοποθετήσουν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν αργήσει σίγουρα. Είχα πάει και στο Δημορυγόπουλο. Και όντω μου είπαν κάποιοι καταστηματάρχε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα με τι άδειε. Θα πηγαίνανε στο επιμελητήριο και στο Δήμο. Νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει και οργανωμένη παραλία με τι εξαπλώσει. Αλλά τώρα, αν δεν έχουν εκεί, δεν πειράζει. Θα είμαστε με την πετσετούλα μα. Είναι το κτηματική, είναι το λιμενικό, είναι ο Δήμο. Δεν μπορούν κάποτε να συνοηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να έρθει η καντίνα. Η καντίνα που ένα λιποθύμησε, ένα νεράκι, να πάρει ένα καφέ, κάτι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Και ειδικά ο κόσμος που παίρνει ψυχοφάρμακα, οι περισσότεροι που κλειστήκανε μέσα. Πρέπει να η πλάζα να γίνει κάτι. Είναι ό,τι καλύτερο είναι η πλάζα. Την καλύτερη θάλασσα έχει. Είναι απαραίτητη, αλλά θα μπει τον Αύγουστο, το γνωρίζουμε αυτό. Όταν υπήρχαν καντίνες, βάζανε οι ίδιες ομπρέλες. Οι καντίνες πάλι τον Αύγουστο, από εκεί πέρα φέρνω το ψυγιάκι με νερό και. Που το βάλανε με νεράκι για τα παιδιά, φρούτα και φεύγουμε. Δεν καθόμαστε πολύ χωρίς. Και ακόμα είναι και νωρίς. Ερχόμαστε νωρίς και φεύγουμε. Αλλά εσείς το θεωρείτε λογικό να μην έχουν μπει ομπρέλες και καντίνες? Υπάρχει ένα θέμα προς το παρόν. Και ελπίζουμε όλοι, και ειδικά οι άνθρωποι που βλέπετε γύρω μας και που είναι εκατοντάδες και χιλιάδες, να απολαύσουν αυτό το αγαθό του ήλιου και της θάλασσας κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Αυτό φαντάζομαι και εύχομαι να λυθεί πάρα πολύ σύντομα, γιατί η πλάζα, ειδικά η πλάζα της Αγιάς, η πλάζα του ΕΟΤ, που έχει αποδοθεί στο Δήμο της Πάτρας και ουσιαστικά στο λαό της Πάτρας, είναι το τελευταίο καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν χρήματα να κάνουν τις αποδράσεις τους πολύ μακριά από την πόλη. Άραγε, επήγει και πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Στο μεταξύ, καντίνες και ξαπλώστρες θα τοποθετηθούν στις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.